Όσο δυσεπίλητος είναι ο γρίφος του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση του εφετείου Ιωαννίνων για τις περικοπές μισθών στη ΔΕΗ, άλλο τόσο εύκολη φαντάζει η διαδικασία, με την έννοια πως πρόκειται για ζήτημα που εκτός της κοινωνικής αποδοχής συναντά και τη συνένεση σχεδόν του συνόλου των παρατάξεων. Σε αυτήν ακριβώς τη συνθήκη καλείται να επενδύσει και πολιτικά και υπηρεσιακά η διοίκηση της ΔΕΗ, ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι σχέσεις της με τους εργαζόμενους θα γίνουν οριακές. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη, με τις τοποθετήσεις και την προσέγγιση των επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και των συμβούλων που τοποθετήθηκαν στη συνέχεια. Το κλίμα στην επιχείρηση δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας, μεταξύ διοίκησης και εργαζόμενων, και αυτό έχει επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Δεν είναι καλό όμως και μεταξύ των ίδιων των εργαζόμενων, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που χρεώνουν σε συναδέλφους τους την ήττα που γνώρισαν στα δικαστήρια, για την οποία ο καθένας θα χρειαστεί να επιστρέψει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Η συζήτηση δεν ήταν προγραμματισμένη, πλην όμως προκλήθηκε από την ερώτηση που υπέβαλε ο κύριος Πατσούρας, που στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο μόνος που εξέφρασε διαφορετική άποψη από τις υπόλοιπες παρατάξεις σχετικά με το αν πρέπει να εφαρμοστεί ή όχι η απόφαση του εφετείου. Κατά πόσον ευσταθεί ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες περικοπές στην μισθοδοσία εδώ και 10 χρόνια και αν γνωρίζει κάποιος από την διοίκηση, προφανώς ο πρόεδρος, εκεί απευθύνομαι, πόσοι της τάξης των εκατομμυρίων ευρώ έχουν γίνει οι μειώσεις αυτές και αν υπάρχουν σύμφωνα με αυτόν. Ανεξαρτήτως αν των δικαστικών διαμαχών κατέρωθαν είτε από τους εργαζόμενους προς το ΔΕΙΑ ή από τη ΔΕΙΑ, από τη διοίκηση δηλαδή προς τους εργαζόμενους. Η απόφαση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Μπαρτζόκας, δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας συζήτησης και θα εφαρμοστεί άμεσα. Αυτό που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης είναι η στάση της διοίκησης για τον τρόπο που θα επιστραφούν τα χρήματα. Εάν επρόκειτο για μια ιδιωτική επιχείρηση, τότε θα μπορούσε να πει ο ιδιώτης: δώστε μου τα μισά, ή μη μου δίνετε τίποτα, ή να πάρει όποια απόφαση του βόλευε. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση. Πρόκειται για μια επιχείρηση που ανήκει στους δημότες, ανήκει στο γιαννιώτικο λαό. Και εμείς που εκπροσωπούμε τους δημότες μέσα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε αποφάσεις που να είναι εις βάρος των δημοτών. Την ξεκάθαρη θέση ότι το ζήτημα δεν χωρά πολιτικής ερμηνείας, αλλά ότι η απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί, πήρε ο Θωμάς Μπέγκας, προσθέτοντας πως απαιτείται σύνεση στην εφαρμογή της. Ενώ η Τατιάνα Καλογιάννη ζήτησε να τις γνωστοποιηθούν όλες οι δικαστικές αποφάσεις και τα σχετικά έγγραφα πριν γίνει ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι δεν δέχομαι τον όρο αντιπαράθεση διένεξη όταν μιλάμε για την τήρηση της νομιμότητας, όταν μιλάμε για την εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης. Η έννοια αυτή, δηλαδή η αντιπαράθεση και η διένεξη, μπήκε στο δημόσιο διάλογο ως προϊόν μιας αντίληψης που καλλιέργησε η σημερινή Δημοτική Αρχή μιας ψευδής αίσθησης περί δυνατότητας συμβιβασμού μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων. Και το είχαμε βροντοφωνάξει από την πρώτη στιγμή. Να μας καταθέσετε όλα τα σχετικά έγγραφα, είτε αυτό λέγεται απόφαση εφετείου ή οτιδήποτε άλλο, γενική συνέλευση, τα πάντα, πριν μας καλέσετε για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί πρέπει και εμείς να είμαστε 100% ενημερωμένοι για να έχουμε άποψη, θέση και πρόταση. Ο νόμος είναι νόμος, η τήρησή του και ο τρόπος που θα τηρηθεί θα πρέπει να το βρείτε με τους νομικούς σας συμβούλους και με τους εργαζόμενους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική. Ο Νίκος Γκόντας τόνισε πως το κεντρικό ζητούμενο για την επιχείρηση είναι να επέλθει ειρήνη μεταξύ των εργαζόμενων και της διοίκησης. Το να υπάρχει καλή διάθεση και από τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΗ να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό που καλούνται και σε αυτό που οι συμπολίτες καταβάλουν κάθε μέρα που έρχεται ο λογαριασμός τους για να πληρώσουν, διότι πληρώνονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι από τους συμπολίτες μας, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και τον καλύτερο εαυτό τους να απορροφήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κονδύλια, να βάλουν μπροστά δεξαμενές φερρυπίν όπως είναι το Αιγιάννη και των Μαρμάρων που λειτουργούν από τις ημέρες τις δικές μου.